Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το Travel&Nature.gr και σας εύχομαι καλή χρονιά. Έχει μπει ήδη το 2021, έχουμε αφήσει πίσω μας μια χρονιά η οποία έχει πάρα πολλές δυσκολίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν τελειώσει όλα, συνεχίζονται να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και ελπίζουμε φέτος να τελειώσει, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, με τα εμβόλια και με κάποιες πιθανές θεραπείες που θα βρεθούν στο μέλλον για το θέμα του κορονοϊού. Και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση για το 2020 και για το κανάλι μας Travel&Nature.gr. Πάμε λοιπόν. Το κανάλι αυτό δημιουργήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου του 2020. Δηλαδή σε λίγες μέρες έχουμε γενέθλια, έχουμε τα πρώτα μας γενέθλια και μέσα σε αυτόν τον χρόνο που πέρασε ανέβηκαν 57 βίντεο μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το 58ο βίντεο που ανεβάζουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση για το τι φτιάξαμε αυτόν τον χρόνο που μας πέρασε, ο οποίος ήταν ο πρώτος χρόνος και ο πιο πιλωτικός χρόνος του καναλιού. Υποσχόμαστε ότι στο μέλλον θα εξελιχθεί και άλλο το κανάλι, θα βελτιωθεί και ο εξοπλισμός. Έχουμε κάποια πλάνα στο μέλλον για να αλλάξουμε κάμερες. Ήδη έχουμε αγοράσει ένα πάρα πολύ καλό drone και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα φαίνεται ήδη στα βίντεο. Βλέπετε ότι μέσα σε μόλις έναν χρόνο έχουμε εξελίξει πάρα πολύ και τον ήχο και την εικόνα μας. Καταρχάς, τι είναι το Travel&Nature.gr και με τι ασχολείται? Είναι ένα πολυθεματικό κανάλι, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε κάποια ήδη βίντεο που έχουμε ανεβάσει από ταξίδια. Βέβαια, αυτά είναι λίγα. Ήτανε τρία ταξίδια που ανεβάσαμε, τα οποία γίνανε και παλιότερα, καθώς όπως καταλαβαίνετε το 2020 δεν ήταν η καλύτερη χρονιά για να ταξιδέψεις. Το ένα από αυτά ήταν ένα ταξίδι στη Σκωτία και στα Highlands, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι για μένα το 2018. Τα Χριστούγεννα πήγαμε στη Βιέννη το 2019, που επίσης ήταν πάρα πολύ όμορφα, και κάποιες καλοκαιρινές διακοπές που κάναμε στη Λευκάδα. Επίσης έχουμε κάνει κάποια tech vlogs που αφορούν κυρίως τον εξοπλισμό του στούντιο, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε για τα εξωτερικά και τα εσωτερικά γυρίσματα. Όπως για παράδειγμα το εξωτερικό μικρόφωνο που έχουμε αγοράσει, όπως το drone, το Mavic 2 Pro και πολλά άλλα. Υπάρχουν όλα αυτά τα tech vlogs στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Το πιο μεγάλο όμως κομμάτι που έχει αναπτύξει το κανάλι αυτό είναι το κομμάτι της αμπελουργίας και το κομμάτι του ίνου. Καθότι το επάγγελμά μου έχει να κάνει με αυτή την κατηγορία, με την αμπελουργία, είμαι κατά κύριο επάγγελμα γεωπόνος και ινολόγος σε μεταπτυχιακές σπουδές και έχω αναπτύξει κάποιους οδηγούς, κάποια βίντεο οδηγούς που είναι, αφορούν κυρίως την αμπελουργία, τα οποία θα τα βρείτε όλα στο κανάλι μου, είναι η εκπομπή The Greek Vineyard και επίσης τελευταία έχουμε ξεκινήσει και μία σειρά από γευσιγνωσίες. Δοκιμάζουμε ελληνικά και ξένα κρασιά, το οποίο το εγχείρημα ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα περίπου. Έχουν ανέβει ήδη 8 βίντεο και θα συνεχίσουμε, έτσι όπως το υπολογίζουμε μαζί με τον φίλο Γιάννη, μέχρι τον Ιούνιο τουλάχιστον για την πρώτη σεζόν. Θα κλείσουμε περίπου 38 επεισόδια. Οπότε κάντε εγγραφή στο κανάλι και παρακολουθήστε και αυτά τα βίντεο, τα οποία είναι πιστεύω αρκετά καλογυρισμένα και όμορφα. Στο κομμάτι της αμπελουργίας, να αναφέρουμε επίσης ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα site, το thegreekvineyard.com, μπορείτε να μπείτε και εκεί. Σύντομα στο κομμάτι του blog θα αναπτύξουμε κάποια άρθρα που αφορούν και την αμπελουργία, αλλά και την οινολογία και τη γευσιγνωσία. Εκεί μπορείτε να κάνετε γραφή, να σχολιάσετε, να κάνετε τις ερωτήσεις σας, όπως επίσης και σε όλα τα βίντεο μου μπορείτε να κάνετε σχολιασμό, να πείτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει ή να προτείνετε πράγματα που θέλετε να κάνουμε στο μέλλον. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ να υπάρχει διαδραστικότητα, να μπορεί να επικοινωνείτε, να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς να μπορούμε να βλέπουμε πού πρέπει να κινηθούμε. Γιατί έχουμε κάποιες ιδέες, αλλά μετράνε πάρα πολύ και οι δικές σας ιδέες. Τώρα, μέσα σε ένα χρόνο περίπου έχουμε φτάσει στους πλησιάζοντας τους 1600 συνδρομητές, το οποίο για αυτό που κάνουμε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, πιστεύω θα προχωρήσουμε κι άλλο μαζί. Έχουμε σχεδιάσει κάποια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο 2021. Ελπίζω να μας το επιτρέψει και η όλη κατάσταση να βελτιωθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και αμπελουργικά βίντεο και tech vlogs, αλλά και κυρίως ταξίδια που μας αρέσουν πάρα πολύ. Και γι' αυτό σας καλώ να είστε κοντά μου και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας και φυσικά, αν σας αρέσουν, να κάνετε και like. Το 2021 έχουμε πάρα πολλά πλάνα ήδη στο μυαλό μας. Σίγουρα θα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το The Greek Vineyard, το οποίο είναι μια ελληνική διαδικτυακή εκπομπή για την αμπελουργία και έχει προσελκύσει αρκετό κόσμο που ασχολείται και επαγγελματικά αλλά και ερασιτεχνικά, και αυτό πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Σίγουρα, αν μπορέσουμε, θα κάνουμε κάποια ταξιδιωτικά βίντεο. Ελπίζω να μας το επιτρέψει όλη η κατάσταση με την πανδημία, προς το καλοκαίρι τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα, από tech vlogs, θα παρουσιάσουμε κάποια πράγματα ακόμα που αφορούν κυρίως κάμερες, μικρόφωνα και drone, πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Δεν θα περάσουμε στο κομμάτι των tech vlogs για κινητά κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνουμε. Αυτά λοιπόν από αυτή την ανασκόπηση του 2020. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο. Αν σας αρέσουν, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι.
Ακολουθήστε μας στα social media, αλλά και στο site μας πλέον, το thegreekvinegar.com, παφρά καθαρά την απελουργία. Και ελπίζω το 21 να σας φέρει χαρά, υγεία και ευτυχία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη.